Στις εικόνες βλέπετε να απογειώνεται το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έχει στη διάθεσή της η ελληνική αστυνομία. Η θερμική κάμερα που διαθέτει δίνει εικόνα υψηλής ανάλυσης στο βαν που βλέπετε, όπου υπάρχουν μόνιτορ ενώ δύο αστυνομικοί ελέγχουν την εικόνα. Για την προσγείωση του μάλιστα χρησιμοποιείται αλεξίπτωτο. Σε πρώτη φάση, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη θα περιπολούν νύχτα πάνω από τα περιαστικά δάση με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και τον εντοπισμό επίδοξων εμπριστών. Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος λειτουργεί με μπαταρίες. Έχει 4 ώρες αυτονομία. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 9 κιλά, ενώ μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο χρόνος απογείωσης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι πολύ μικρότερος από τα υπόλοιπα ενέργεια μέσα της αστυνομίας. Όπως λένε στελέχη της ηγεσίας της Ελλάς, θα αποτελέσουν σημαντικό όπλο στον εντοπισμό κρατουμένων που έχουν αποδράσει, αλλά και σε περιπτώσεις καταδίωξης επικίνδυνων κακοποιών. Μάλιστα, η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε η ανάγκη για την προμήθειά τους ήταν στην έρευνα για τους επικίνδυνους Αλβανούς δραπέτες των φυλακών Τρικάλων, που είχαν καταφέρει να κρυφτούν σε δύσβατα σημεία όπου δεν υπήρχαν δρόμοι και έτσι ήταν πολύ δύσκολη η έρευνα των αστυνομικών. Παράλληλα, τα drones μπορεί να βοηθήσουν και σε περίπτωση που ξεσπάσουν εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Η ταχύτητά τους φτάνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Πτυτικοί εμβέλη έχουν μέχρι 50 χιλιόμετρα. Η θερμική κάμερα λειτουργεί μέρα και νύχτα, ενώ είναι εντελώς αθόρυβα. Αρχικά η αστυνομία θα ρίξει στη μάχη της πρόληψης των πυρκαγιών 3 αεροσκάφη, ενώ στόχος είναι να φτάσει τα 7.